Ποια ομάδα είστε? Τα Πουαράκια. Πώς? Πουαράκια. Έχετε ξαναδηλώσει συμμετοχή στο παιχνίδι? Όχι. Είστε διαβασμένοι? Ναι. Πλημμύρισε παιδικές φωνές η πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο. Είχαμε δεύτερη, φέτος ήρθαμε για την πρωτιά. Εκατοντάδες παιδιά, χωρισμένα σε 80 ομάδες, ξεκίνησαν την προθέρμανση για το 25ο Παιδικό Κυνήγι Θησαυρού με τίτλο Αποστολή Διάσωση που διοργανώνουν οι Γκουσγκουνιδές. Το Παιδικό Κυνήγι έχει μια μεγάλη ιδιαιτερότητα. Είναι κάτι το οποίο γεμίζει την πόλη όχι μόνο σήμερα. Αν μπορούσατε να πάρετε πλάνα και από τις προηγούμενες εβδομάδες, σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε τους δασκάλους από τα σχολεία μαζί με τα παιδιά και κάνουν ένα. Γεμίζουν την πόλη, κάνουν ένα μεγάλο tour το οποίο εξηγούν στα παιδιά τι θα συναντήσουν, τους θυμίζουν ποια είναι η πόλη μας, μαθαίνουν τα ιστορικά σημεία και μαθαίνουν πού ακριβώς θα παίξουν γιατί παίζουμε στην παλιά πόλη. Τα παιδιά θα ξεχυθούν και αύριο Κυριακή στην πλατεία Μικρασιατών στο Ρέθυμνο προκειμένου να καταφέρουν να εξιχνιάσουν το μυστήριο της εξαφάνισης του κεντρικού ήρωα του κυνηγιού με το όνομα Φάνης. Το σημαντικό για μας είναι τα παιδιά να ευχαριστηθούν αυτό το διήμερο, να παίξουν με ασφάλεια και να λάβουν όλα τα ωφέλη του ομαδικού παιχνιδιού. Πόσους γρίφους έχουμε, πόσο δύσκολοι είναι και πώς πιστεύετε τα παιδιά θα τα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τον τελικό γρίφο? Αυτό που μπορώ να σας αποκαλύψω είναι ότι σίγουρα τα παιδιά θα καταφέρουν να φτάσουν μέχρι τον τελικό γρίφο. Η πρώτη ομάδα που τελείωσε το κυνήγι? Ναι. Η πρώτη? Ναι. Είστε νικητές? Ναι. Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις στο Ρέθυμνο κορυφώνονται με τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση που θα γίνει στην πόλη στις 2 το μεσημέρι της Κυριακής 26 Φεβρουαρίου. Με αποκλειστικό χορηγό επικοινωνία στον όμιλο της Κρήτη TV και παρουσιαστές τον Λευτέρη Κουμαντάκη και τη Χριστιάνα Σκούρα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευτυχείς που μετά από 3 χρόνια αποχής ουσιαστικά λόγω της πανδημίας επανερχόμαστε στις εκδηλώσεις αποκριάτικες του Δήμου Ρεθύμνης. Εκδηλώσεις που έχουν μια ιστορία πάνω από ένα αιώνα, οι οποίες χαρακτηρίζουν πλέον το Ρέθυμνο και το κατατάσσουν σε ένα από τα μεγαλύτερα καρναβάλια της Ελλάδος.